Να πούμε για το βιβλίο λοιπόν ότι είναι συνέχεια του βιβλίου του προηγούμενου για τα ίμια που είχαμε γράψει μαζί με τον Θανάση τον Έλλης, τον αρχισυντάκτη της Αγγλικής Καθημερινής. Είχαν περισσέψει, και λέω τη λέξη περισσέψει επιτίδες, μερικά έγγραφα από τα βιβλία για τα ίμια που δεν αφορούσαν τόσο πολύ τα ίμια, Μαρία, αφορούσαν τη συνέχεια των ίμιων. Οπότε ξεκινήσαμε την επόμενη έρευνα. Θέλαμε να μάθουμε τι έγινε στη Μαδρίτη. Να θυμίσω βέβαια στη Μαδρίτη ότι βρέθηκαν ξαφνικά, αν θες, ο τότε πρωθυπουργός κ. Σιμίτης και ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Έλεγαν όλοι: πάμε στη Μαδρίτη, Ελλάδα, θα συναντηθούμε. Μάλιστα, η ελληνική πλευρά ήταν απόλυτη ότι δεν υπήρχε τίποτα στην ατζέντα τους. Όμως, όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα που έχουμε στο βιβλίο, οι Αμερικανοί προσπαθούσαν για 18 μήνες να κάνουν αυτή τη συνάντηση του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Ντεμιρέλ στη Μαδρίτη. Ήξεραν για τα κείμενα, ήξεραν τα πάντα για να καταλάβεις πριν πάνε στη Μαδρίτη. Βεβαίως, καταλαβαίνω εγώ ότι κάθε κυβέρνηση, ο κάθε ηγέτη και ο κάθε πρωθυπουργό που θέλει να μειώσει τις εντυπώσεις. Αλλά βασικά το βιβλίο καταλήγει στα συμπεράσματα βάσει των απόρριτων εγγράφων των Αμερικανών, ότι έφτιαξαν βεβαίως πάλι οι Αμερικανοί αυτή τη συμφωνία. Εμείς ως συγγραφείς θεωρούμε ότι γκρίζαρε το Αιγαίο. Ο κύριος Σιμίτης ο ίδιος δεν ασχολήθηκε πολύ, αλλά δεν θεωρεί ότι γκριζαρίστηκε το Αιγαίο λόγω αυτής της συμφωνίας. Εμείς όμως, Μαρία, όταν διαβάσουμε αναγνώσεις στο βιβλίο, πιστεύω θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα με εμάς, ότι αυτό που ακούμε τόσα χρόνια, ας πούμε, ότι έχουμε κρίζες περιοχές κλπ. Οφείλεται κυρίως σε αυτή τη συμφωνία. Βλέποντας τα πράγματα με τα μάτια τα σημερινά, προφανώς υπάρχουν στο παρασκήνιο διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Να το βάλω με ερωτηματικό. Δεν θα το βάλω με ερωτηματικό, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αμερικανική διπλωματία. Αυτό το διάστημα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν βλέπουμε διαγυμνό οφθαλμού να γίνεται κάτι μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας, με τη μεσολάβηση κάποιου. Ούτε τότε το βλέπαμε, όπως είπαμε, έτσι, το 18 μήνο δεν είχαμε πάρει είδηση. Ναι. Η αμερικάνικη διπλωματία, αν θες, τέτοιες καταστάσεις είναι εκεί που θεριεύει. Ερώτηση, συμβουλεύει την Αθήνα και την Άγκυρα, σας παρακαλούμε πολύ, σταματήστε, αποσυρθείτε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κλπ. Σίγουρα. Το θέμα είναι, η διαφορά από τότε, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωπική γνώμη αυτή, είναι ότι έχουμε ένα Ερντογάν ο οποίος έχει σχέδιο. Εγώ δεν συνδέω όλη αυτή τη ρητορική με τις εκλογές. Και ξέρεις γιατί δεν τη συνδέω. Το 2020 που έγινε η υπόθεση στο Καστελόριζο είχε εκλογές ο Ερντογάν. Δεν είχε εκλογές. Ο Ερντογάν λοιπόν πιστεύει αυτά τα οποία ακούμε συνέχεια, όλους αυτούς τους εκβιασμούς, τις απειλές κλπ. Τα πιστεύει. Νομίζω ότι αυτό που τον σταματά είναι ότι γνωρίζει ότι με το που θα επιτεθεί στην Ελλάδα, ας πούμε, πρέπει να φύγει από τον ΝΑΤΟ την επόμενη στιγμή, διότι παραβιάζει και τους κανόνες της συμμαχίας. Γνωρίζει ότι, αλλά αυτό νομίζω που πρέπει να προβληματίζει πάρα πολύ πια, γι' αυτό τον βλέπεις να δίνει τα πάντα στους Αμερικάνους για να πάρει τα F-16, είναι ότι δεν έχει αεροπορία. Γνωρίζει ότι η ελληνική αεροπορία είναι μερικά έτη μπροστά, έτσι όπως το γνωρίζουν βεβαίως και οι Αμερικάνοι, και γνωρίζει ότι δεν είναι η Ελλάδα του 96, η σημερινή σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Ακόμα και στην Κύπρο, ξέρετε, σε περίπτωση που επιτεθεί, πιστεύουμε ότι θα δυσκολευτεί και στην Κύπρο. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα δεδομένα και στην έχουν Κύπρο. Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, αλλά κυρίως έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Το θέμα, το πρόβλημα του, το μεγάλο που θα αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη μας, είναι ότι δεν είναι αν θα κάνει την κίνηση, είναι πώς θα βγει από αυτήν την κρίση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο και δεν θα είναι ανώδυνο. Αν νομίζει ότι με μια κίνηση τέτοια θα κερδίσει εκλογές, εγώ σου λέω ότι δεν σχάσει από το αποτέλεσμα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν θα προσπαθήσω να κατεβάσω εγώ τους τόνους που ανεβάζει συνέχεια ο Ερντογάν και όλα τα τσιράκια του βέβαια του κύκλου του. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Οι Αμερικανοί αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούν. Να μου πεις, μα είναι δυνατόν μια υπερδύναμη να προσπαθεί και απλά να προσπαθεί και να μην διατάζει.
Τα πράγματα με τον Ερντογάν δεν είναι εύκολα, θέλω να ξέρεις, Μαρία. Δεν ακούει κανένα απολύτως. Αλλά νομίζω, αν φτάσει εκείνη η στιγμή, αυτό που θα τον σταματήσει είναι όχι πως αρχίσει ένα επεισόδιο, αλλά πως θα τελειώσει. Σωστά. Διότι δεν έχει απέναντι του την Ελλάδα του 1996. Έχει μια Ελλάδα με πολύ ισχυρή αεροπορία, έχει μια Ελλάδα με πολύ ισχυρό ναυτικό. Ακούμε από σημαντικούς ανθρώπους εμείς ότι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς είναι μερικά έτη μπροστά από την Τουρκία, και αυτό να το κρατήσουμε είναι σημαντικό. Και βεβαίως έχει και ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρεις πολύ καλά, η Τουρκία με την αεροπορία της. Γι' αυτό και προσπαθεί να αγοράσει τα F-16. Άκουσα χθες τον κύριο Καλίν που έλεγε τα διάφορα, μιλούσε με άνεση και έλεγε σε ένα δίμηνο θα πάρει τα F-16. Αλλά νομίζω δεν ξέρει τις διαδικασίες στην Αμερική. Δηλαδή μπορεί να θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση να του δώσει τα F-16, όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Biden, θυμάσαι, στη Μαδρίτη. Mm-hmm. Αλλά το ερώτημα είναι τι θα κάνει το κομμέσο. Βέβαια, όπου υπάρχουν εκεί πανίσχυροι νομοθέτες, οι οποίοι μπορεί να σταματήσουν κάθε αγορά, όχι μόνο την αγορά προς την Τουρκία. Εδώ έχουν σταματήσει πολύ μεγαλύτερες αγορές, όπως ήταν οι αγορές πολεμικού υλικού, όπως αυτή που επιχειρούσε για πάρα πολλά χρόνια η Σαουδική Αραβία. Άρα, να πούμε στους αναγνώστες σου ότι το θέμα της πώλησης αμερικανικού υλικού δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Εξαρτάται από το Κογκρέσο. Πρέπει να ψηφίσει το Κογκρέσο. Ναι. Και εκεί έχει σημαντικούς εχθρούς, όπως ξέρεις, η Τουρκία.